μετά την Ασπαρτάμη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει και την aloe vera που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς στη λίστα με τις πιθανά καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από σχετική έρευνα που έγινε σε αρουραίους. Η λίστα αυτή, που είναι γνωστή και ως ομάδα 2Β, περιλαμβάνει συνολικά 94 στοιχεία όπως η βενζίνη και η άσφαλτος, που επίσης βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Όπως μεταδίδει το BBC, η έρευνα αναφορικά με την aloe vera έδειξε ότι όσοι κατανάλωσαν πόσιμο νερό, όπου υπήρχε ένα εκχύλισμα των φύλων της αλόης, είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνους του παχαίως εντέρου. Επίσης φάνηκε ότι ορισμένες χημικές ουσίες της αλόης μετατρέπονται σε εκείνες που μπορεί να βλάψουν το DNA και επομένως πιθανώς να προκαλέσουν καρκίνο στο σύστημα τόσο των αρουραίων όσο και των ανθρώπων. Υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις πιθανής καρκινογένεσης στα ζώα, κάτι το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να συμβεί και σε ανθρώπους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχει στη σχετική ομάδα 2Β και μια σειρά από επαγγέλματα και δραστηριότητες. Εκτός από την ξυλουργική και την εργασία με πίσα, ο ΠΟΗ κατηγοριοποιεί τις βιομηχανίες στεγνού καθαρισμού και κλωστοϊφαντουργίας ως πιθανώς καρκινογόνες για τον άνθρωπο.